Φίλες και φίλοι του Φωνία.gr, καλησπέρα σας. Άλλη μια συνέντευξη, μια από τις πολλές που έχει ξεκινήσει το site μας, για να μάθουμε ανά τον κόσμο το τι συμβαίνει με το θέμα του κορονοϊού. Για σήμερα, Σάββατο 11 Τετάρτου, έχουμε τη χαρά και την τιμή να είμαστε συνδεδεμένοι με την Κύπρο και με ένα φίλο μου από τα παλιά, είμαστε εδώ και 21 χρόνια φίλοι, ο οποίος αυτός κι άλλος ένας, ο Βασίλης, μου έχει στιγματίσει τα φοιτητικά μου χρόνια με το καλύτερο τρόπο. Μιχάλης Αναστασίου, στο άλλο παράθυρο από την Κύπρο. Καλησπέρα από τον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Καλησπέρα, Νίκο. Τι κάνεις, καλά είσαι? Καλά είμαστε εδώ. Εσύ πώς τα περνάς? Καλά, στο σπίτι τώρα με τα περιοριστικά μέτρα, αλλά βλέπω τη θέα πίσω από το παραθυράκι σου. Μου θυμίζει 3 χρόνια πριν που είχα έρθει και επισκεφθεί τον Άγιο Νικόλαο και ειλικρινά με παίρνει η νοσταλγία αυτή της επίσκεψης. Αντέξουμε ακόμη λίγο εδώ στον περιορισμό και είμαι σίγουρος ότι θα ξανανταμώσουμε σύντομα. Ωραία. Ελπίζω να έχεις την ευκαιρία να έρθεις πάλι εδώ κοντά να δεις πάλι αυτή τη θέα ιδίας όμαση που λέμε. Σίγουρα. Και όπως είπες, έχουμε προγραμματίσει και με τον Βασίλη για να κάνουμε την επίσκεψη μαζί για να γίνει ένα δυνατό hangover. Έτσι, ωραία. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε για το θέμα του κορονοϊού φυσικά. Να μου πεις από πότε, από ποια ημερομηνία, ποια ήταν η ημερομηνία σταθμός στην οποία εσείς ξεκινήσετε τα περιοριστικά μέτρα, αν εσείς τα ξεκινήσετε νωρίτερα από την Ελλάδα και πώς το ζείτε. Ξεκινάς. Νίκο, καταρχάς έτσι να σου πω ότι βλέπαμε τις ιστορίες που γινόντουσαν στην Κίνα μέσα από το διαδίκτυο, μέσα από τις ειδήσεις, μέσα από το Facebook και δεν πιστεύαμε ότι αυτό το πρόγραμμα τόσο μακριά θα είχε τη δυνατότητα μέσα σε 2-3 μήνες να ταξιδεύσει στη Μεσόγειο και να επηρεάσει τόσο πολύ τις ζωές όλων μας, είτε εδώ στην Κύπρο, είτε στην Κρήτη, την Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία, όπως βλέπουμε, να περάσει και τον Ατλαντικό και να βλέπουμε το τι γίνεται αυτή τη στιγμή ακόμα και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Βλέποντας από το κουτί είναι κάτι άλλο, το να συμμετέχει σε αυτόν η διαδικασία, σε αυτόν το πρόβλημα τώρα είναι κάτι άλλο, γιατί δεν πιστεύει κανένας από εμάς ότι θα ερχόταν η στιγμή που θα μέναμε με προεδρικό διάταγμα έγκλειστοι στα σπίτια και αυτό καθαρά για να προστατευτεί η υγεία. Τα πρώτα σημαντικά μέτρα είχαν πάρθει γύρω στις 10 Μαρτίου, όπου με διάταγμα αρχικά τα σχολεία στη Λευκοσία που είναι η πρωτεύουσα και όπου υπήρχαν τα πρώτα κρούσματα, οι υποψίες καλύτερα για τα πρώτα κρούσματα, και στη συνέχεια γύρω στις 13-16 του μήνα αφορούσε όλα τα σχολεία και στη συνέχεια οι περιορισμοί κλιμακωτά φτάσαμε γύρω στις 18 του μήνα όπου είχαμε και τα πρώτα ολοκληρωτικά μέτρα. Για να είμαι ειλικρινής, όταν άκουγα τον πρόεδρο να λέει για lockdown, δεν πίστευα ότι θα γινόταν κάτι τέτοιο στην Κύπρο, διότι εσύ ήσουν και εδώ στην Κύπρο, γνωρίζεις ότι δεν είμαστε η μεγαλούπολη όπως η Νέα Υόρκη ή όπως η Αθήνα που είναι ο κόσμος όλος μαζεμένος. Ωστόσο όμως αυτό τελικά δεν απέτρεψε την εξάπλωση του κορονοϊού. Στη συνέχεια όταν άκουγα στο δεύτερο διάγγελμα του Προέδρου για τα οικονομικά μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων, των εργοδοτούμενων και όλου του κόσμου, μετά συνειδητοποιήσαμε όλοι σαν πολίτες ότι όντως περνούμε σε μια πρωτοφανή, όχι μονάχα από άποψη υγείας κρίση, αλλά και αυτή βλέπουμε ότι σιγά σιγά θα εξελιχθεί σε μια πολύ πολύ σοβαρή οικονομική κρίση. Και αν λάβουμε υπόψη ότι από το 2013, 15-16, όπου είχαμε διέλθει της οικονομικής κρίσης που είχαμε εδώ στην Κύπρο, πάμε πάλι για κάτι εξίσου μεγάλο, εξίσου σοβαρό. Μπορώ να πω όμως ότι όπως και στην Ελλάδα, αν έχω την εντύπωση ότι και εδώ στην Κύπρο ο πρόεδρος κινήθηκε γρήγορα και με τα μέτρα και διότι
Δεν είναι εύκολη η απόφαση να κάνεις lockdown μια ολόκληρη χώρα. Είτε αυτή είναι μικρή είτε είναι μεγάλη, διότι οι συνέπειες είναι απρόβλεπτες. Έτσι. Μάλιστα. Να πούμε ότι ο λόγος που αναφέρεσαι, πρόεδρε, είναι ότι στην Κύπρο υπάρχει προεδρική δημοκρατία σε σχέση με την Ελλάδα που είναι προεδρευμένη. Ναι. Οπότε, εσείς ανακοινώθηκαν τα μέτρα, τώρα έχετε ένα, ας το πούμε, lockdown. Έχουν κλείσει τα μαγαζιά, τα πάντα, σωστά? Εκτός, Νίκο, από υπεραγορές, φούρνους και τράπεζες, που στην ουσία είναι αυτά που δίνουν τα είδη πρώτης ανάγκης στον κόσμο για να μην έχουμε τα οποιαδήποτε άλλα κοινωνικά φαινόμενα. Ωστόσο όμως εστιατόρια, ξενοδοχεία έχουν κλείσει εδώ και εβδομάδες. Μάλιστα. Τώρα ο Κύπριος πώς ζει όλη αυτή την κατάσταση, να μας πεις εσύ, ας πούμε, το πώς, ποια είναι τα περιοριστικά μέτρα ενός Κύπριου και πώς μπορείς να, με ποιους τρόπους μπορείς να βγεις έξω. Νίκο, σου λέω, είναι πρωτοφανές αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή. Μας έχει δοθεί, αν θες, το δικαίωμα και μπορούμε μία φορά τη μέρα να βγούμε από το σπίτι. Οπότε πρέπει να επιλέξεις για ποιο λόγο θα βγεις. Ακριβώς. Πρέπει να οργανωθείς έτσι στο σπίτι, αν είναι να αναλώσεις. Έχεις τη μια μέρα να πας για ψώνια που θα σε κάνει, θα αρχίσουν για τις υπόλοιπες 3-4 μέρες. Και από εκεί και πέρα έχει δοθεί, αν θες, το δικαίωμα αυτό. Έχει δημιουργηθεί ένα τηλεφωνικό κέντρο όπου μπορείς να στείλεις το μήνυμα από το κινητό σου, βάζοντας μία από τις επιλογές 1-8, που η κάθε επιλογή αναφέρεται σε διαφορετική δραστηριότητα, είτε αυτή είναι για μετάβαση σε φαρμακείο, είτε είναι σε κατάστημα για αγορά ανιδών πρώτης ανάγκης, στην τράπεζα, για μια σοβαρή επίσκεψη σε κρατικό φορέα ή υπηρεσία, για να δώσεις ίσως βοήθεια σε μέλος της οικογένειας, πατέρα, μητέρα, παππούς, γιαγιά που είναι στις ευπαθείς ομάδες ή είναι πλημμυρίς και δεν μπορούν να συμμετέσουν, δεν μπορούν να βγουν έξω από το σπίτι, ίσως για μετάβαση για κάποια τελετή ή για σωματική άσκηση. Άρα υπάρχει αυτό, επιλέγεις από 1-8 στο μήνυμα που θα στέλνει σε συγκεκριμένο αριθμό που έχει γίνει για αυτό το θέμα, το 9889, αριθμός πολιτικής ταυτότητας και ταχυδρομικός κώδικας. Και με αυτόν τον τρόπο μπορούν να γνωρίζουν ποιος ο λόγος βγήκες από το σπίτι όταν σε σταματήσει η τροχέα στο δρόμο, ποιος είσαι, για να υπάρχει ταυτοποίηση του μηνύματος με την ταυτότητα, και ο ταχυδρομικός κώδικας για να μην βρεθείς από Λάρνακα Λεμεσό, και όταν σε σταματήσει η τροχέα και να σε ρωτήσει ποιος ο λόγος, να πεις ότι πήγες να δανειστείς πιχούβερ από την Πεθερά, γιατί έγινε και αυτό. Α, έγινε και αυτό, μάλιστα. Έγινε και αυτό, ναι. Την σταμάτησα για έλεγχο και είπε ότι ήταν από Λάρνακα, πήγε Λεμεσό και τους είχε μπει στον έλεγχο ότι πήγε για να πάρει πιχούβερ. Μάλιστα. Έχετε περιορισμό στο χρόνο? Σε εύλογο χρονικό διάστημα, Νίκο. Μάλιστα. Άρα να βγεις να πας στο σούπερ μάρκετ της περιοχής και να φθείς, γύρω στις 2 ώρες, 2,5 ώρες, 3 ώρες είναι μέσα στα πλαίσια. Διότι λαμβάνουν υπόψη και τυχόν κίνηση εκεί που θα πας, διότι είναι πλέον σημαντικός λόγος και η προστασία. Δηλαδή πας στην υπεραγορά, ξέρει ο πολίτης, έχω 2-3 ώρες, αν χρειαστεί να σταθεί και στη γραμμή. Όταν ξέρεις ότι θα χάσω μισή ώρα στη γραμμή, θα μπω μέσα, ξέρω τι θα αγοράσω, γιατί δεν πηγαίνω για να περάσω την ώρα μου, πηγαίνω στοχευμένα να αγοράσω αυτά που πρέπει να αγοράσω, να πληρώσω και να φύγω. Οι αποστάσεις εδώ στη Λάρνακα, όπως ξέρεις, είναι πολύ μικρές. Είναι όπως στον Άγιο Νικόλαο, άρα 2-3 ώρες είναι υπεράρκετες. Μάλιστα. Υπάρχει επίσης και η δυνατότητα μετακίνησης με κάποιο χαρτί ή μόνο με SMS αυστηρά? Υπάρχουν οι δυνατότητες σαν αυτούς που είναι για εργασία, που εργάζονται, έχουν χαρτί σφραγισμένο από τον εργοδότη τους, το οποίο αποδεικνύει ότι είναι σε υπηρεσία, είτε επιχείρηση ιδιωτική, είτε δημόσια υπηρεσία. Και
Και από εκεί και πέρα, για τις ευάλωτες ομάδες και ηλικίας άνω των 65, επειδή μπορεί να υπάρχει και το πρόβλημα της τεχνολογίας, υπάρχει συγκεκριμένο έντυπο που συμπληρώνεται μία φορά και το άτομο μπορεί να το έχει μαζί του. Μάλιστα. Εδώ αυτό που μπορούμε να πούμε, Νίκο, είναι ότι πάλι κάτι που δεν περίμενα, είναι ότι ο κόσμος στις αρχές, επειδή είπα ότι μας ξάφνιασε αυτόν το γεγονός, πολλοί δεν το έπαιρναν και στα σοβαρά. Κάνοντας λίγο περισσότερο έλεγχο η αστυνομία, βάζοντας λίγο πιο τσουχτερά πρόστιμα η αστυνομία, κάπου ταρακουνήθηκε ο κόσμος και είναι μεμονωμένα τα περιστατικά όπου ο κόσμος μπορεί να μην ακούσει, να μην ακολουθήσει και να μην εφαρμόσει τις οδηγίες των Υπουργείων, είτε αυτό είναι των εσωτερικών, είτε της υγείας ή ακόμα και το τι απορρέει από το διάγγελμα του Προέδρου. Μάλιστα. Το ύψος του προστίμου φτάνει μέχρι... Ξεκινά, Νίκο, από 300 και πάει. Και πάει. Σαν πριν από... ναι, διότι πλέον είναι διάταγμα του Προέδρου και για παράδειγμα η ώρα 9 απαγορεύεται η κυκλοφορία. Δηλαδή δεν μπορείς να στείλεις έναν SMS και να πεις ότι πηγαίνω για γυμναστική λόγου χάρη. Μέχρι τις 9 είναι όλοι στα σπίτια. Διακινούνται στους δρόμους μονάχα εκείνοι που πηγαίνουν από ή φεύγουν από τις υπηρεσίες, από τις δουλειές τους. Περασμένο Σάββατο, υπήρχε Σάββατο ή Παρασκευή, υπήρχε μία περίπτωση Λευκωσία όπου 18 άτομα μαζεύτηκαν σε διαμέρισμα για να κάνουν παρτάκι. Εκεί τους την έπεσε η αστυνομία, ο καθένας εκεί εξώδει 300 ευρώ και θα πάνε και δικαστήριο. Παραβίασαν και το όριο των 9 το βράδυ και το διάγγελμα του Προέδρου. Άρα είναι, προβλέπω ότι αυτοί θα πληρώσουν ακόμη περισσότερα από τα 300. Μάλιστα. Και μια έτσι τυχαία, σήμερα το μεσημέρι βγήκα για δουλειές του σπιτιού. Με σταμάτησε η αστυνομία, είχα τη μάνα μαζί μου. Μου ζήτησε, λέει μου, ο αστυνομικός εκεί, η κυρία, να δούμε το SMS της. Του λέω, είχα την εντύπωση ότι δικαιούμαστε δύο άτομα σε ένα αυτοκίνητο. Έχω το δικό μου. Μου λέει, όχι. Από τη στιγμή που μπαίνουν δύο ενήλικες στο αυτοκίνητο, πρέπει και οι δύο το SMS τους. Άρα να αποφύγουμε το πρόστιμο των 300 ευρώ. Και είναι, νομίζω, Νίκο, αυτή η αυστηρότητα και το τσουχτερό πρόστιμο είναι αυτό, νομίζω, που μας κράτησε σαν Κύπριους μέσα στα σπίτια. Μάλιστα. Ο περιορισμός που μου είπες είναι μέχρι, μετά τις 9 το βράδυ δεν μπορεί να βγει κάποιος. Είναι μέχρι τι ώρα την επόμενη το πρωί? Μέχρι τις 6. Μέχρι τις 6. Ωραία. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Εδώ στην Ελλάδα έχουν απαγορεύσει ψάρεμα, κολύμπι, ψαροτούφεκο και τέτοιες καταστάσεις. Υπάρχει και αυτή η απαγόρευση και στην Κύπρο? Δεν είμαι 100% σίγουρος, Νίκο, αλλά νομίζω ναι, γιατί είναι γενικό το lockdown της χώρας. Άρα και αυτές οι δραστηριότητες, ναι. Αυτό που δικαιούσε, γιατί είναι αθλήματα αυτά, είναι να κάνεις γυμναστική, να πούμε, το τροχάδι σου, τον τζόκινγκ σου. Γυμναστήρια έχουν κλείσει, άρα θεωρώ ότι και αυτά απαγορεύονται αυτή την περίοδο. Το ρωτάω γιατί και ξέχασα στην αρχή να το τονίσω ότι μιλάμε με Λάρνακα και όχι με Λευκωσία. Οπότε έχετε μια φανταστική παραλιακή εκεί στις Φινικούδες, την οποία με το καιρό τώρα που φτιάχνει είναι αξιοζήλευτη. Ο καθένας θα ήθελε να πάει να ρίξει μια βουτιά. Είναι αυτό, Νίκο, που ένιωσα σήμερα το πρωί βγαίνοντας από το σπίτι γύρω στις 7-7.30 στον κήπο για να πιούμε ένα καφεδάκι να δούμε τον καιρό. Καλοκαιρινή ημέρα. Δηλαδή σήμερα προσφερόταν και για κολύμπιν, όπως το είπες και εσύ, για παραλία, για καφεδάκι. Αλλά εντάξει, πρέπει να κάνουμε υπομονή σιγά-σιγά μέχρι να φύγει. Με τις εκκλησίες, γιατί γνωρίζω ότι είστε και βαθιά θρησκευόμενοι και στην Κύπρο, τι αποφάσεις έχουν πάρθει από τον Πρόεδρο? Νίκο, είναι γενικό το lockdown και αυτό δεν βγάζει έξω ούτε τις εκκλησίες. Και αυτό με τις 9 το βράδυ, ήδη ο Πρόεδρος αλλά και ο Αρχιεπισκόπος Κύπρου έχουν κάνει ανακοινώσεις ότι για τη νύχτα του Μεγάλου Σαββάτου, για καθ' όλη τη διάρκεια της Αγίας Εβδομάδας με αυτές τις υπέροχες λειτουργίες, δυστυχώς
θα αξιοποιηθούν και εδώ τα ηλεκτρονικά μέσα, οι εκκλησίες που έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν είτε το Facebook είτε το YouTube με live streaming, έτσι ώστε οι πιστοί να δουν. Υπάρχουν φυσικά και ακόμη και οι ιερείς, οι οποίοι είναι, αν θες, πιο συντηρητικοί, πιο σκληροπυρηνικοί, οι οποίοι θα λειτουργήσουν και όποιος θέλει λέει να έρθει. Ωστόσο όμως τα μέτρα θα παραμείνουν αυστηρά, διότι τα μέτρα αποδίδουν μέχρι τώρα. Εάν για παράδειγμα την Κυριακή του Πάσχα ή καθ' όλη τη διάρκεια του Πάσχα έρθουν σε επαφή τόσες χιλιάδες κόσμος, Νίκο, και εγώ πιστεύω ότι κάπου θα ξεφύγει το πράγμα. Άρα η οδηγία ήταν ξεκάθαρη και από τον Πρόεδρο και από τον Αρχιεπίσκοπο να είμαστε ασφαλείς σε αυτόν τον Πάσχα και για να είμαστε ok σε αυτόν που ακολουθά είτε το καλοκαίρι, το 15 Αύγουστο ή τα Χριστούγεννα. Ωστόσο όμως αυτό που συζητείτε τις τελευταίες μέρες είναι για μια μετατόπιση αν θες, της λειτουργίας για το Μεγάλο Σάββατο, περί τα τέλη Μαΐου, εάν και εφόσον λήξουν τα περιοριστικά, υπάρχει η πιθανότητα να επαναληφθεί η διαδικασία του Μεγάλου Σαββάτου από το πρωί και το βράδυ με τον καλό λόγο, για τέλη Μαΐου, απλά και μόνο για να μην περάσει αυτή η υπέροχη περίοδος και να αφήσουμε ένα τόσο σημαντικό γεγονός για τη θρησκεία μας, χωρίς να το γιορτάσουμε. Θρησκευτικά πάντοτε. Ωραία. Λοιπόν, έχω διαβάσει ότι στην Κύπρο τα κρούσματα που είχατε τα επιβεβαιωμένα είναι γύρω στα 595, εκ των οποίων τα 10 ήταν και τα θανατηφόρα. Και υπάρχουν και γύρω στα 58 με 59 άτομα τα οποία έχουν βγει από τις κλινικές και είναι πλέον υγιείς στο σπίτι τους. Ο αριθμός, αν το πάρουμε αναλογικά με τον πληθυσμό που έχει Κύπρο και νομίζω είστε γύρω στα 900.000 τώρα, κάπου εκεί είστε, νομίζω ότι είστε αναλογικά, η θάνατη είναι πιο πολύ από ό,τι στην Ελλάδα, αν το πάμε αναλογικά. Αυτό σας ανησυχεί καθόλου, έχει σκεφτεί ο πρόεδρος ή γενικά ακούγεται στην κοινωνία για κάποια αυστηροποίηση των μέτρων? Σε αυτή τη φάση, από ό,τι βλέπουμε στην τηλεόραση, στον έντυπο, φαίνεται ότι η καμπύλη που έχουμε τους θανάτους είναι 10. Από αυτούς ωστόσο, αν μπορούσαμε να ανατρέξουμε λίγο, αν θυμάμαι και εγώ σωστά, ήταν ένας 50χρονος ο οποίος αδικαιολόγητα, ας πούμε, διότι λόγω ηλικίας δεν ήταν μέσα στις ευπαθείς ομάδες, ένας 40χρονος, 45χρονος, και από εκεί και πέρα οι 6-7 ήταν προχωρημένης ηλικίας με βεβαρημένο ιατρικό ιστορικό. Άρα θεωρώ ότι δεν έχει ανησυχήσει σε τόσο μεγάλο βαθμό το γεγονός αυτό. Σίγουρα η ζωή όλων μας, του κάθε πολίτη, είναι πολύ σημαντική, αλλά υπάρχει το γεγονός ότι αυτή η κατάσταση είναι διαχειρίσιμη. Εξού και θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή γίνεται μια πολύ πολύ σημαντική δουλειά και πολύ σωστή δουλειά με την ιχνηλάτιση των πιθανών κρουσμάτων. Αυτό που ανησυχεί εδώ στην Κύπρο είναι η περίπτωση, πώς να το πούμε, αυτούς οι οποίοι δεν, τους ασυμπτωματικούς φορείς θα λέγαμε, οι οποίοι χωρίς να νιώθουν κάτι, χωρίς να έχουν περάσει κάτι και εν αγνία τους, και από εκεί και πέρα, αυτό που έχει και θα γίνει ιδιαίτερη προσπάθεια αυτήν την περίοδο είναι να δουν πώς θα διαχειριστούν τα άτομα τα οποία εργάζονται, ή όχι μονάχα τα άτομα που εργάζονται, αλλά και ο κόσμος που πηγαίνει σε υπεραγορές,
σε φούρνους, στις τράπεζες, γιατί αποδεικνύεται στο τέλος της μέρας και μέσα από την ιχνηλάτηση ότι τόσο οι υπεραγορές, τα αυτοπία, επειδή είναι σημείο όπου καθημερινά μπαινοβγαίνουν πάρα πάρα πολλοί καταναλωτές, κάπου εκεί νομίζω είναι ο περισσότερος ο κίνδυνος και η αλυσίδα που θα προσπαθήσουν οι κρατικές υπηρεσίες να σπάσουν. Από εκεί και πέρα, αν αγνοήσουμε το ότι 2-3 νοσηλευτήρια πιάστηκαν, λέω, εξ απρόπτου, που ανθρώπινο είναι, Νίκο. Ανά το παγκόσμιο έβλεπες στην Κίνα να γίνεται αυτό, δεν πίστευες να έρθει, ξαφνικά το κακό βρέθηκε στο σπίτι. Από εκεί και πέρα υπάρχει η οργάνωση των νοσοκομείων, υπάρχουν πρωτοκλασσάτοι γιατροί, νοσηλευτικό προσωπικό, οι οποίοι όλοι αυτοί δίνουν τη μάχη, την πραγματική μάχη στην πρώτη γραμμή, και γνωρίζεις και εσύ από το πέρασμα σου στην Κύπρο ότι νιώθοντας αυτόν τον κόσμο ότι κάνει αυτή τη συντονισμένη προσπάθεια, κάπου φτάνουμε στο τέλος. Έτσι, αυτόν το σημείο με τους θανάτους θεωρώ περισσότερο ότι μπορεί να είναι συγκυριακό, διότι περασμένη Δευτέρα, νομίζω, Τρίτη, βγήκε από το νοσοκομείο να μοχώσει ένα ζευγάρι 87 και 85 χρόνων, αν θυμάμαι σωστά, που αυτό αποδεικνύει ότι έτυχαν της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, ο οργανισμός τους ήταν σε καλή κατάσταση και έτσι ήταν αποτελεσματικό. Άρα από εκεί και πέρα, εντάξει, είναι σίγουρα ποσοστιαία κάπως ψηλών, αλλά από εκεί και πέρα θεωρώ, σαν πολίτης που είμαι, με τα πολύ λίγα που ξέρω, ότι είναι απλά συγκυριακός ο αριθμός. Μάλιστα. Σας τώρα η ενημέρωση καθημερινά πώς γίνεται? Ας πούμε, ο Κύπριος Τσιόδρας εκεί ποιος είναι και τι ώρα γίνεται αυτή η ενημέρωση? Εδώ θα έλεγα έχουμε δύο κυρίους οι οποίοι διαφαίνεται ότι καθοδηγούν τα νήματα όσον αφορά τους μηχανισμούς που έχουν στηθεί για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Ο ένας είναι ο Δόκτωρ Κοστρίκης, ο οποίος είναι καθηγητής μοριακής ιολογίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, και ο άλλος είναι ο κύριος Λοΐζου, που είναι διευθυντής στη Λευκωσία, στο ΟΚΙΠ, που είναι μέρος πλέον του Συστήματος Υγείας της Κυπριακής Δημοκρατίας, και γίνεται μία ανασκόπηση προς το τέλος της μέρας, όπου γίνονται οι ανακοινώσεις για το πόσα κρούσματα, πόσες εξετάσεις έχουν γίνει, πόσα θετικά τεστ έχουν βγει. Αυτό, Νίκο, που προχωρούν ένα βήμα παρακάτω από αυτά που βλέπω είναι ότι έχουν στοχευμένα τώρα σε αυτό που είπα προηγουμένως με τα αυτοποιεία, με τις υπεραγορές, με τις τράπεζες, στοχευμένα θα κάνουν 20.000 τεστ για να προσπαθήσουν τώρα να σπάσουν και αυτή την αλυσίδα, που διαφαίνεται ότι τα προβλήματα που προκύπτουν ίσως να είναι από αυτή την κατάσταση. Μάλιστα. Πάμε στο θέμα εργασίας. Εσένα πόσο σε έχει επηρεάσει όλο αυτό? Εργάζεσαι σε τομέα κρατικό, νομίζω. Ναι, ναι. Έχουν μεταφερθεί όλες οι λειτουργίες πλέον ψηφιακά, Νίκο. Είναι πρωτόγνωρο, ναι με. Ωστόσο όμως, όπως λένε και οι Κινέζοι, μιας και ξεκίνησε η ιστορία από την Κίνα, μια παροιμία τους παλιά, ότι μέσα από κάθε κρίση υπάρχει και μία ευκαιρία. Σωστά. Μείνω στο σπίτι με τις κόρες και να τις απολύω, γιατί πάντα ήμουνα εκτός δεξιά-αριστερά για το μεροκάματο. Και από εκεί και πέρα έχω δει, Νίκο, από αυτές τις πραγματικότητες πλέον του ψηφιακού κόσμου, να δώσω ένα προσωπικό παράδειγμα. Φίλος 60 κάτι χρόνων, που το κινητό που έπαιρνε πάντα ήταν αυτό με τα κουμπάκια, γιατί δεν πήγαινα μέσα τα κουμπάκια για να είναι σίγουρος ότι τηλεφωνούσε. Κατάλαβα. Τώρα έμαθε να κάνει βιντεόκλιση από το Viper. Μάλιστα. Πόσο μάλλον για κάποιον ο οποίος είναι εκπαιδευτικός, δεν είχε χρησιμοποιήσει τεχνολογία. Άρα τώρα αυτή η κατάσταση
μας έχει οδηγήσει να αναζητήσουμε και δεξιότητες και γνώση την οποία είτε δεν θέλαμε λόγω της καθημερινότητας, είτε τη θεωρούσαμε περισσότερη γιατί δεν είχε κάτι άμεσο με το αντικείμενο το οποίο ασχολούμαστε, αλλά σήμερα βλέπουμε ότι πόσο μας ενισχύει και ότι ήταν μια ευκαιρία να μάθουμε και δύο καινούργια πράγματα που δεν τα ξέραμε προηγουμένως. Σωστά, σωστά. Για τους υπαλλήλους και όλους εκείνους που έχασαν τη δουλειά, το κράτος έχει μεριμνήσει, έχει δώσει κάποιο επίδομα? Ναι, ναι, Νίκο. Και σε αυτό θεωρώ, γι' αυτό είπα προηγουμένως, ότι σε μία πανδημία δεν μπορείς να υπάρχει η τέλεια η λύση και ο κάθε ένας μπορεί να έχει λίγο πολύ, λίγο λιγότερο τη δική του άποψη για αυτό το θέμα. Μέσα από τα κοινωνικά μέτρα όπως το lockdown, η δημοκρατία, η κυβέρνηση για να προστατεύσει αν θέλει το κοινωνικό σύνολο σκέφτηκε και το οικονομικό σκέλος. Γιατί το να μείνει στο σπίτι κλεισμένο σε ένα μήνα, το κόστος σου μπορεί να είναι και μεγαλύτερο από ό,τι θα ήταν σε κανονικούς καιρούς. Έχει μεριμνήσει, έχει δώσει την επιλογή, για παράδειγμα, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεως σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν μειώσεις σημαντικές στον κύκλο εργασιών τους πέραν των 25, να αναστείλουν τις λειτουργίες τους ή να κάνουν μερική αναστολή εργασιών, έτσι ώστε οι υπαλλήλοι να καταφύγουν στο τμήμα εργασίας και να πάρουν ένα επίδομα της τάξης του 80%, του 60%. Για παράδειγμα, κάποιος ο οποίος λόγω αυτών των καταστάσεων θα μείνει χωρίς δουλειά μέχρι και αρχές Ιουνίου, θα μπορεί να πάρει ένα επίδομα γύρω στο 60%. Αν, για παράδειγμα, ο μισθός του ήταν 2.500 ευρώ, θα πάρει για τις πρώτες 1.060% επιδότηση ή επίδομα, για τις δεύτερες και μετά 40%. Για μονογονεϊκές οικογένειες, για επιχειρήσεις όσον αφορά τη λειτουργία τους, για ενίκεια. Όλα αυτά κάπου από ό,τι φαίνεται θα είναι σε μια ζυγαριά όπου όλοι μας θα χάσουμε κάτι για το γενικό καλό και είναι αυτό και το πιο δίκαιο στο τέλος της μέρας. Λίγο περισσότερο ίσως κάποιος, λίγο λιγότερο ίσως κάποιος άλλος, ανάλογα με την οικονομική θέση, ανάλογα με το ρόλο που διαδραματίζει στην οικονομία, αλλά θεωρώ ότι αυτά τα μέτρα σε μεγάλο βαθμό ικανοποιούν για αυτές τις καταστάσεις της έκτακτης ανάγκης. Και είναι έκτακτη ανάγκη, δεν ήταν κάτι που υπήρχε σχέδιο. Εμένα σαν πολίτης αυτό που με φοβίζει, Νίκο, είναι όντως αυτό το οικονομικό, η οικονομική προέκταση της κρίσης αυτής, γιατί μόλις βγήκαμε από την κρίση του 2013, θα έλεγα, τα τελευταία δύο χρόνια, φέτος ο ξενοδοχειακός τομέας περίμενε, ανέμενε ακόμη περισσότερη αύξηση. Ξεκινήσαμε να βλέπουμε ότι υπήρχαν μισθοί ψηλότεροι. Εκεί που κάποιος έπαιρνε 900 ευρώ, έβρισκε μια δουλειά με 1.100, 1.150. Αυτά τα 100, 150, 200 περισσότερα ευρώ όμως θα συνέβαλαν όχι μονάχα στο τραπέζι, αν θες, του νοικοκυριού, αλλά θα υπήρχε και περισσότερο χρήμα για να κινήσει την αγορά και σιγά σιγά να ανακάμψει πλήρως η κυπριακή οικονομία. Δυστυχώς όμως με αυτό μας παίρνει πάλι πίσω κάποια χρόνια. Και το θέμα τώρα είναι, επειδή το 2013 ήταν καθαρά οικονομική κρίση σε τοπικό επίπεδο, δεν είχαμε προβλήμα με τους τουρίστες μας που θα ερχόντουσαν. Τώρα όμως οι αγορές, Αγγλία, Γαλλία, Ιταλία, Ρωσία, βέβαια, είναι όλοι τόσο επηρεασμένοι. Άρα νομίζω θα πάρει περισσότερο χρόνο τώρα για να ανακάψουμε. Μου έδωσε την πάσα για την τελευταία ερώτηση, η οποία έχει φυσικά αφορά τον τουρισμό. Τι έχει ακουστεί, ποια είναι τα μέτρα που έχουν πάρει και τα ξενοδοχεία και οι tour operators εκεί στην Κύπρο και γενικά αν θα υπάρξει σεζόν φέτος.
Νίκο, και πάλι μέσα από τον τύπο, μέσα από τις ανακοινώσεις και του Υφυπουργείου Τουρισμού, η προσπάθεια είναι και στόχος να μην χαθεί εντελώς η σεζόν. Δηλαδή, αν η σεζόν φέτος μπορεί να δείξει κάποια θετικά στοιχεία τον Ιούλιο, τον Αύγουστο, τον Σεπτέμβριο, να το επιδιώξουμε. Σίγουρα να πω, να σε διακόψω λίγο, έχετε και το αβαντάζ, ας το πούμε, ότι έχετε ένα πολύ καλό καιρό μέχρι και τα μέσα του χειμώνα. Ναι. Και αυτό, Νίκο, θεωρώ εγώ ότι θα δουλέψει, νομίζω, υπέρ μας. Δεν θα χαθεί εντελώς η σεζόν. Δεν θα είναι φυσικά η κερδοφόρα σεζόν ή όπως υπολογίζαν οι αρμόδιοι με την αύξηση πάλι του αριθμού αλλά και των ροών που θα ερχόντουσαν λόγω του μεγαλύτερου αριθμού τουριστών. Ωστόσο, όμως, θεωρώ ότι θα ενεργοποιηθεί. Εταιρείες ξενοδοχεία λόγου χάρη τα οποία ανήκουν σε αλυσίδες, τα οποία είναι 5-6 ξενοδοχεία. Δεν θα ανοίξουν και τα 5-6. Θα πάμε ίσως πιο πρακτικά να βρούμε τη λύση. Θα ανοίξει το πρώτο, το δεύτερο. Θεωρώ ότι οι μόνιμοι υπαλλήλοι οι οποίοι εργάζονται εκεί εποχιακά βέβαια θα ξεκινήσουν να εργάζονται τον Ιούλιο, τον Αύγουστο, τον Σεπτέμβριο, τον Οκτώβρη. Σίγουρα και το κράτος πάλι θα επέμβει και θα βοηθήσει την όλη κατάσταση. Άρα και σε αυτή τη διαδικασία που έμπαιναν ξενοδοχειακές μονάδες να βρουν εποχιακό προσωπικό από διάφορες άλλες χώρες και να φέρουν στην Κύπρο, κάπου μένοντας αυτόν το κομμάτι έξω, κάπου νομίζω θα μετριάσει η κατάσταση. Ωστόσο όμως είναι κρίμα, διότι αυτόν τον κακό έγινε σε μια φάση που πραγματικά και με τα σχέδια που υπήρχαν και με τα έργα υποδομής που γινόντουσαν, θεωρώ ότι θα μπορούσε η Κύπρος να μπει σε μια άλλη φάση όσον αφορά τον τουρισμό και με τις μαρίνες και με τα γήπεδα γκολφ και με το καζίνο που γίνεται τώρα το μεγάλο. Αλλά εντάξει, ήρθε, πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Είχαμε μια υπερανεπτυγμένη Λεμεσό, από ό,τι είδα εγώ, με απίστευτες ξενοδοχειακές μονάδες, με μια μαρίνα που πραγματικά είναι αξιοζήλευτη σε όλο τον κόσμο αυτή η μαρίνα και ακόμα συνεχίζεται να φτιάχνεται. Νομίζω ότι θα ήταν η χρονιά σας φέτος. Νίκο, και πάλι Λεμεσό, θα είναι και το καζίνο το πρώτο, το βασικό, το κεντρικό. Ακούγονται διάφορα και τρομερά σχόλια για την ποιότητα του και το εκτόπισμα του που θα έχει ως καζίνο, ως resort. Και σίγουρα, και δεν είναι μονάχα η μαρίνα της Λεμεσού, είναι στα τελικά στάδια και η μαρίνα της Αγίας Νάπας, που πάλι εκεί κοντά στην Αγία Θέκλη με καταπληκτικό φυσικό μαγεμένο τοπίο. Έχω ζήσει σε πρακτική το καλοκαίρι, μιλάμε για απίστευτο μέρος, Αγία Νάπα, Πρωταράς, εκεί φοβερά μέρη. Και στην περιοχή πάλι υπήρχε ανάπτυξη για πεντάστερα ξενοδοχεία από ξένους επενδυτές, από φημισμένες αλυσίδες, διεθνείς αλυσίδες ξενοδοχείων. Εντάξει, φαντάζομαι ότι απλά είναι ένα πρόβλημα. Θα πάρει 1-2 χρόνια, θα ξαναμπούμε πάλι στην πορεία και ας ελπίσουμε ότι θα αποφύγουμε σοβαρότερες συνεπίες. Και αυτό που ακούμε και ευελπιστούμε, Νίκο, είναι ότι διότι και τα κρούσματα μας τα περισσότερα είναι εισαγόμενα. Είναι είτε από άτομα που είχαν πάει για επιχειρηματικούς σκοπούς ή από φοιτητές ή από άλλες καταστάσεις. Άρα είναι γύρω από ό,τι λένε, είναι γύρω στις 20.000. Γίνεται προσπάθεια και οι φοιτητές που είναι στις χώρες που είπαμε, Αγγλία, Ολλανδία, Βέλγιο, Γαλλία, γίνεται μια συντονισμένη προσπάθεια για να έρθουν και ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχουν κάποιο ξέσπασμα στη συνέχεια. Και αυτό που φοβώνει οι επιστήμονες που βλέπουμε σε διάφορα blogs ή σε διάφορα άρθρα, σε έγκυρα διεθνή περιοδικά, είναι η επανεμφάνισή του Νοέμβριο, Δεκέμβριο, αν και εφόσον.
ποια μορφή, πόσο σοβαρός θα είναι. Άρα είναι κάτι το οποίο δεν θα απεμπλακούμε τόσο εύκολα και τόσο απλά, νομίζω, στο τέλος της μέρας. Ας ελπίσουμε να μην βγουν αληθεί όλα αυτά τα στοιχεία και όλες αυτές οι προβλέψεις και να πάνε όλα προς το καλύτερο. Τελευταίο, αν και ήταν η προηγούμενη ερώτηση τελευταία, ήθελα να σε ρωτήσω, υπάρχει αυτό το διαφημιστικό, εμάς έχουμε τον Σπύρο Παπαδόπουλο εδώ. Νομίζω ότι γενικά δείχνεται για πολιτική τηλεόραση, πρέπει να το δείχνετε και εκεί ή έχετε φτιάξει το δικό σας? Δείχνουμε και αυτό, Νίκο. Είναι 2-3 φιλμάκια από την ελληνική τηλεόραση που δείχνουμε εδώ καθημερινά. Αλλά έχουν γίνει και άλλα 2-3 τα οποία επισημαίνουν πόσο σημαντικό είναι να προφυλαχτούμε εμείς οι ίδιοι, να προφυλάξουμε τις οικογένειες και τα άτομα, τα δικά μας που ανήκουν κυρίως στις ευπαθείς ομάδες. Ωστόσο όμως, επειδή κανείς δεν είναι σίγουρος για το πώς θα αντιδράσει ο οργανισμός σε αυτόν τον ιό, η προσπάθεια είναι μέσα από τις διαφημίσεις να κατανοήσουμε ότι μια φορά να μείνουμε στο σπίτι, να μην κάνουμε απολύτως τίποτα, δεν θα ξαναμείνουμε κι άλλη φορά στη ζωή, έτσι. Ας το απολαύσουμε, αδελφέ. Ωραία, μπράβο. Και με αυτό να κλείσουμε και να το πω και στα κυπριακά εγώ, μηνίσκουμε σπίτι. Μηνίσκουμε έσω. Έσω, μηνίσκουμε έσκο, εφεύκουμε που γιάμε. Εφεύκουμε να πάμε μπούποτες. Μπούποτε, ωραία. Μιχάλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, εσύ και η οικογένειά σου, να μου φιλήσει τα δύο στα παιδάκια. Νίκο μου, να είσαι καλά, εγώ σε ευχαριστώ για την τιμή να με φιλοξενήσεις. Βλέπω και πάλι το τοπίο πίσω και αναπολώ εκείνες τις στιγμές που γνώρισα από κοντά τον Άγιο Νικόλαο. Χαίρομαι γιατί κατάφερα να έρθω τελικά να γνωρίσω την Κρήτη από κοντά. Ήταν κάτι που μου άρεσε και στο είπα, η φιλοξενία του κόσμου είναι κάτι που το διατηρήσατε παρόλον τον τουρισμό των μεγάλων και πρέπει να το διατηρήσετε, γιατί σε αυτό το κομματάκι νομίζω λίγο εμείς στην Κύπρο κάπου το χάσαμε. Και γι' αυτό είναι ένα ανατόφιο χαρακτηριστικό της κουλτούρας που πρέπει να μείνει αλόβητο. Και είναι αυτό που πρέπει να μας πάρει μπροστά. Δεν ξέρω αν το χάσατε, αλλά εμένα αυτό που μου έμεινε από τα φοιτητικά μου χρόνια ήταν η μεγάλη αγκαλιά η δική σου και του Βασίλη. Και μάλιστα το ότι με ξεχωρίσατε από τους υπόλοιπους και δεν με λέγατε Καλαμαρά, αλλά Κριτικό. Οπότε αυτό μου έδωσε ακόμα ένα extra point, ας το πούμε. Φίλε, ήταν ωραίες εποχές, Νίκο. Τις απολαύσαμε, έμεινα να ξέχαστες όλες τις στιγμές που περάσαμε. Ωραία. Έτσι, αυτό είναι ραντεβού, ραντεβού στον Άγιο Νικόλα. Εγώ ήρθα πέρσι, οπότε ραντεβού στον Άγιο Νικόλα. Σε περιμένω. Μέσα, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά. Σε όλους τους φίλους εκεί, Να είσαι καλά. Φίλες και φίλοι, αυτή ήταν άλλη μια συνέντευξη από την Κύπρο, από τη Λάρνακα. Μάθαμε πως τα πράγματα κυλούν εκεί στην ελληνική πλευρά της Κύπρου, της μαρτυρικής Κύπρου, και από ό,τι βλέπουμε υπάρχει αισιοδοξία για ένα καλύτερο μέλλον. Από το Νίκο Μουρτζάκη και το Φωνή.gr, την καλησπέρα μου και να περνάτε καλά. Μένουμε σπίτι.